Στην πολιτική επικαιρότητα και πάλι, τις πολιτικές εξελίξεις θα σχολιάσουμε με το στέλεχος της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα, μέλος της ομάδας του πολιτικού και στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος, αλλά και υπεύθυνο για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Νίκο Τσολακίδη. Καλό σας απόγευμα, κύριε Τσολακίδη. Καλησπέρα σας, κυρία Κυριακίδου, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πώς βλέπετε τις πολιτικές εξελίξεις, η Χρυσή Αυγή με τις κινήσεις της και τα όσα έχει κάνει βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας και έχει τραβήξει πάνω της τα φώτα και θα λέγαμε ότι όλα τα άλλα προβλήματα της χώρας και το τι υπάρχει έχει μπει λίγο στην άκρη. Είναι αλήθεια. Κάντε μας μια γενική τοποθέτηση, ένα σχόλιο και μετά θα περάσουμε σε επιμέρους θέματα. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Η δράση της Χρυσής Αυγής, η τελευταία στιγμή δολοφονία που συνέβη στο Κερατσίνι ενός αθώου συμπολίτη μας από έναν οπαδό της Χρυσής Αυγής, κατά δική του ομολογία, ήταν η σταγόνα στο ποτήρι που ξεχύλισε. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια γροθιά στην ελληνική κοινωνία, η οποία ξύπνησε από μια περίεργη ύπνωση, την οποία τη διακατήχε τόσο καιρό. Πιστεύω ότι η Χρυσή Αυγή πίστεψε λάθος τόσο καιρό ότι οι χιλιάδες των συμπολιτών μας που τις έδωσαν την εκλογική δύναμη στις προηγούμενες εκλογές, αλλά και τα δημοσκοπικά ποσοστά, τα διψήφια στις δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα, πίστεψε ότι όλοι αυτοί είναι ταυτόχρονα και οπαδοί και πιστεύουν σε αυτά που πιστεύει η Χρυσή Αυγή. Δηλαδή είναι νοσταλγή ενός μεσοπολεμικού φασισμού και ναζισμού. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Επρόκειτο για συμπολίτες μας αγανακτισμένους, οι οποίοι είχαν στρέψει αλλού το βλέμμα τους, είχαν αποστροφεί απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τους πολιτικούς, τους οποίους σε ένα μεγάλο βαθμό θεωρούσαν υπεύθυνους για το σημερινό κατάντημα της πατρίδας και γι' αυτό από αντίδραση και διαμαρτυρία στήριξαν τη Χρυσή Αυγή. Τώρα τελείωσε και όπως φαίνεται ομαδικά την εγκαταλείπουνε. Αυτό οδηγεί τη Χρυσή Αυγή σε πανικό. Οι δηλώσεις άλλωστε του αρχηγού της περί παρετήσεων και πρόκλησης εκλογών δεν είναι τίποτε άλλο από δηλώσεις πανικού. Πιστεύετε ότι θα προχωρήσουν σε παρετήσεις? Όχι, δεν θα προχωρήσουν. Πρόκειται για μια επικοινωνιακή κορώνα και μια δήλωση πανικού, όπως σας είπα και πιο πριν, διότι αν προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο, απλούστατα οι έδρες που διαθέτουν στις 15 περιφέρειες, στις επαναληπτικές εκλογές, το πιθανότερο είναι να μην κερδίσουν καμία από αυτές. Δεν θα κάνουν κάτι τέτοιο, είναι κινήσεις πανικού και εκβιασμού, που όμως η Χρυσή Αυγή δεν είναι σε θέση πλέον να εκβιάζει κανέναν. Βλέπει τα ποσοστά της να κατρακυλάνε και προσπαθεί να αμυνθεί με όποιο τρόπο μπορεί. Ξέρετε, δεν θα δώσω πολιτική νομιμοποίηση περαιτέρω, δεν θα πολιτικοποιήσω άλλο το ζήτημα της Χρυσής Αυγής. Ναι. Πρόκειται για ένα μόρφωμα με το οποίο ασχολείται πλέον η δικαιοσύνη για τις πράξεις της που είναι κατά της ανθρώπινης ζωής και κατά της νομιμότητας. Και η δικαιοσύνη μας έχει ποινικό οπλοστάσιο ισχυρό να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Η δημοκρατία μας δεν κινδυνεύει από μια παρέα νοσταλγών απαρχαιωμένου φασισμού και ναζισμού. Οπότε πιστεύετε ότι η πολιτική σταθερότητα στη χώρα δεν κινδυνεύει στην παρούσα φάση από το έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα? Η πολιτική σταθερότητα δεν κινδυνεύει, όπως σας είπα και προηγουμένως. Αυτοί οι οποίοι θα επιχειρήσουν να, αν θέλετε, ας πούμε, να προκαλέσουν αναταραχή και να μην υπάρχει κοινωνική ηρεμία, πιστεύω ότι οι προσπάθειες τους θα πέσουν στο κενό. Πλέον οι συμπολίτες μας, με τα ευαίσθητα αντανακλαστικά που έχουν απέναντι στη δημοκρατία, έχουν αρχίσει να αντιστέκονται, εγκαταλείπουν το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής και αυτό δείχνουν τα τελευταία συλλαλητήρια ότι έχουν βγει στους δρόμους και διαμαρτύρονται. Δίνουν την απάντηση που έπρεπε να δώσουν εδώ και καιρό. Ξέρετε, όλα αυτά η Χρυσή Αυγή τα έκανε με την ανοχή της κυβέρνησης και μια ανεκτικότητα και δυστυχώς έπρεπε να χυθεί το αίμα ενός αθώου συμπολίτη μας για να ξεκινήσει έστω και όψιμα μια διαδικασία να ελεγχθούν οι πράξεις της, οι οποίες πράξεις της είναι εκτός της νομιμότητας. Στρέφονται κατά της ανθρώπινης ζωής. Και τα κόμματα σε όλο αυτό που έχει εξελιχθεί, ναι, πώς αντιδρούν, πώς σχολιάζεται τις κινήσεις τους? Κοιτάξτε, τα κόμματα έχουν υποχρέωση. Γιατί αναφερθήκατε ιδιαίτερα στην ελληνική κοινωνία, ότι πλέον έχει δεχθεί μια γροθιά στο στομάχι και αρχίζει και ξυπνάει. Η πολιτική και τα πολιτικά κόμματα ξύπνησαν? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να καταλάβει ότι όσο συνεχίζεται η οικονομική δυσπραγία, η ανέχεια και οι συμπολίτες μας δοκιμάζονται κατά αυτόν τον τρόπο στην επιβίωσή τους, τέτοια φαινόμενα, τέτοια μορφώματα θα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος να καπηλεύονται κατά αυτόν τον τρόπο συνειδήσεις και απόψεις συμπολιτών μας. Τα
τα κόμματα του συνταγματικού τόξου έχουν υποχρέωση να συνεννοηθούν, έχουν υποχρέωση να δώσουν ηχηρή απάντηση, πέρα από μικροαντιπαλότητες, ναι, απέναντι σε τέτοιου είδους, αν θέλετε, ομάδες ανθρώπων, οι οποίες δεν κάνουν τίποτε άλλο, δεν έχουν πρόταση, δεν έχουν πολιτική πρόταση, δεν έρχονται να λύσουν κανένα πρόβλημα ή ζήτημα. Απλούστατα νομιμοποιούνται μέσω του πολιτικού συστήματος, μέσω των εκλογών, και οι απόψεις τους και οι σκέψεις τους είναι άλλες, οι βλέψεις τους. Είναι... Βλέπετε όμως να υπάρχει κλίμα συνεννόησης? Κοιτάξτε να δείτε, η Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα επιδιώκει κλίμα συνεννόησης του δημοκρατικού, του συνταγματικού τόξου. Επιδιώκει με τις κινήσεις και τις προσπάθειές της να δώσει την πολιτική απάντηση που απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Τώρα, τα προβλήματα καλά κρατούν, κύριε Τσολακίδη. Ο ελληνικός λαός δεινοπαθεί, η ανεργία χτυπά κόκκινο, ναι, η ανάπτυξη πολυπόθητη δεν έρχεται. Τι λέει όλα αυτά η Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα? Κινδυνεύουμε να γίνουμε μονότονοι. Αλλά έχουμε πει επανειλημμένα. Όλοι κινδυνεύουμε να γίνουμε μονότονοι. Ναι, απλούστατα, η σειρά των μέτρων που η Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα έχει προτείνει επανειλημμένως και μέσα στη Βουλή και με προτάσεις της και με επιστολές της στους ίδιους τους υπουργούς, στο μέτωπο της ανάσχεσης της ύφεσης, της καταπολέμησης της ανεργίας και της αναπτυξιακής προσπάθειας, είναι συγκεκριμένες. Η κυβέρνηση δυστυχώς παρακολουθεί τις εξελίξεις. Δεν μπορεί να έρθει η ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο όσο συνεχίζεται ο οικονομικός στραγγαλισμός και η ποινικοποίηση της επιχειρηματικότητας. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάσχεση της ανεργίας όσο δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και όσο ο επιχειρηματικός κόσμος βρίσκεται σε πραγματική δυσμένεια. Πρόσφατα, Φερρυππίν, η Βιοχάλκο, μία από τις μεγαλύτερες μεταλλουργικές εταιρείες, ένας όμιλος, αποφάσισε και αυτός, η τρίτη κατά σειρά εταιρεία, να μεταφέρει την έδρα της από την Ελλάδα. Πρόσφατα είχαμε πληροφόρηση ότι η κυβέρνηση με τροπολογίες της τελευταίας στιγμής επιχειρεί να κρατήσει εδώ το συγκεκριμένο όμιλο. Αυτά είναι κινήσεις της τελευταίας στιγμής. Δεν υπάρχει σχέδιο για την ανάπτυξη της πατρίδας. Το σχέδιο για την ανάπτυξη της πατρίδας απαιτεί τόλμη και πολιτική βούληση. Και προς αυτή την κατεύθυνση δυστυχώς η κυβέρνηση συνεχίζει με περικοπές και φορομπηκτικά μέτρα. Δυστυχώς. Και πού θα οδηγηθεί όλο αυτό, κύριε Τσολακίδη, πού πηγαίνουμε? Κοιτάξτε, και αν φοβόσαστε ότι θα έχουμε και νέα επώδυνα μέτρα. Βέβαια, υπάρχουν διαβεβαιώσεις από κυβερνητικά στελέχη ότι αυτό δεν θα γίνει μέσα στο προσεχές διάστημα. Αλλά πόσο σας πείθουν όλα αυτά και πόσο θα πρέπει να μας πείθουν και εμάς? Είμαστε πάντα επιφυλακτικοί σε τέτοιες δηλώσεις και εξαγγελίες της κυβέρνησης. Βέβαια, δεν είναι της παρούσης να συζητήσουμε εμείς την όποια προοπτική για νέα μέτρα. Αυτό όμως το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε. Με την έννοια, και αν το φοβόσαστε και αν το βλέπετε μπροστά μας. Όσο ο δείκτης της ύφεσης παραμένει στο 4%, όσο η ύφεση συνεχίζεται, όσο οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν υπάρχουν ρυθμοί ανάπτυξης, όσο η παραγωγική κλάδη της χώρας βρίσκονται σε συνεχή καθίζηση και όσο η ενεργεία, με δεδομένο ότι είχαμε μια επιτυχημένη κατά γενική ομολογία τουριστική περίοδο, παραμένει στο 28%, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος της λήψης νέων μέτρων. Βέβαια, φαίνεται ότι ο περιορισμός του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, το πάγωμα των ρυθμών επιστροφής φόρων στους συμπολίτες μας και του ΦΠΑ και η τήρηση του προϋπολογισμού, τουλάχιστον όσον αφορά το φοροεισπρακτικό, όσο το δυνατόν επιχειρεί στην παρούσα φάση κυβέρνηση καλύτερα, θα φέρει στο τέλος του έτους ένα λογιστικό πλεόνασμα, το οποίο υπό προϋποθέσεις θα υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθεί. Και η πρόταση της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα, την οποία έχει διατυπώσει ήδη, είναι ότι αυτό το όποιο πλεόνασμα θα μπορεί να αξιοποιηθεί, θα πρέπει να είναι με τη μορφή φόρο απαλλαγών και κινήτρων στην επιχειρηματικότητα. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να έχουμε επιδοματικές πολιτικές, οι οποίες γίνονται για πολιτικούς λόγους και χάρη ψηφοθυρικών σκοπιμότητων. Στο μέτωπο της ανάπτυξης, εμείς έχουμε προτείνει σειρά μέτρων. Απλούστατα, κάποια στιγμή θα πρέπει και οι κυβερνώντες να κατανοήσουν ότι οι συνεχείς περικοπές μπορεί να οδηγήσουν σε λογιστικό πλεόνασμα, αλλά θα έχουν οδηγήσει ταυτόχρονα σε καταστροφή όλους τους παραγωγικούς κλάδους. Οπότε έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι πρέπει τώρα να πάρθουν μέτρα, τα οποία είναι και αδάπανα. Ναι. Τώρα, μένοντας λίγο στη Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα, πρόσφατα ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο πρόεδρος του κόμματός σας, είχε σειρά επαφών με τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς. Ναι.
Και τι σηματοδοτεί αυτό? Πηγαίνουμε σε κάποιες συνεργασίες, αυτές οι συναντήσεις με τον κύριο Κουβέλη και οι δηλώσεις που έγιναν στη συνέχεια, κύριε Τσολακίδη? Κυρία Κυριακίδου, ο πρόεδρός μας στις 3 του Σεπτέμβρη απέστειλε επιστολή συνεργασίας με τα κόμματα και τους ανεξάρτητους βουλευτές του Δημοκρατικού Χώρου, προκειμένου να υπάρξει μια κοινή συνεργασία για την ουσιαστική αναθεώρηση του Συντάγματος. Το Σύνταγμά μας θα πρέπει να αναθεωρηθεί σε βασικά του σημεία όμως, στον τομέα της διοίκησης, στον τομέα της δικαιοσύνης που αφορά την αποσυμφόρησή τους, το αν θα υπάρξει συνταγματικό δικαστήριο επιτέλους σε αυτή τη χώρα, σε ουσιαστικούς τομείς, δηλαδή σε άρθρα του Συντάγματος που έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη και με την πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας μας. Όχι σε επικοινωνιακές κορώνες για αναθεώρηση του Συντάγματος και περί εκλογής του Προέδρου από τους πολίτες όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι επικοινωνιακά τρίκ. Αυτό που ενδιαφέρει τους συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή είναι ένα Σύνταγμα το οποίο θα αναθεωρηθεί όπως πρέπει σε κάποια άρθρα του και θα στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση και πρόοδο της πολιτείας. Σε αυτή την πρόσκληση λοιπόν ο κύριος Κουβέλης ανταποκρίθηκε. Ξέρετε, αυτό είναι ένα τεστ πολιτικής ειλικρίνειας. Ανταποκρίθηκε, υπήρξε μια πρώτη επαφή, μια δεύτερη συνεργασία και συμφωνήσαμε από κοινού να συνεργαστούμε για αυτή την αναθεώρηση, γιατί ξέρετε αυτή η Βουλή προτείνει και η επόμενη είναι η αναθεωρητική, ναι, να συνεργαστούμε για την αναθεώρηση και ταυτόχρονα να βρούμε κοινά σημεία επαφής, ναι, σαφέστατα και έχουμε πολλές διαφορές με τη Δημοκρατική Αριστερά, να βρούμε όμως τα σημεία εκείνα τα οποία είναι κοινά, κοινές θέσεις και τις οποίες θα προωθήσουμε. Κάτι τέτοιο θα πράξουμε πολύ σύντομα με κοινή εκδήλωση που θα κάνουμε στη Λάρισα, παρουσιάζοντας τις θέσεις μας για την αγροτική πολιτική. Σε άμεση συνάρτηση με την νέα κοινή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποφασίστηκε τον Ιούνιο που μας πέρασε στις Βρυξέλλες. Οπότε γενικότερα βλέπουμε μια καλή συνεργασία. Σαφέστατα. Να έχει ξεκινήσει με τη Δημοκρατική Αριστερά. Δυστυχώς σε αυτή την πρόσκληση. Με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα. Κοιτάξτε, η ανασύσταση του Δημοκρατικού Χώρου είναι πράξη ευθύνης σήμερα για τη Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα. Η Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα έχει βασικό άρθρο στο καταστατικό της που πιστεύει ότι πρέπει ο χώρος του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού να αποτελέσει τον τρίτο πόλο. Στην πρόσκληση την οποία εμείς αποστήλαμε, δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ δεν ανταποκρίθηκε. Συνεχίζουμε όμως. Συνεχίζουμε και εσείς όμως επιλέξατε, κύριε Τσολακίδη, να εγκαινιάσετε τα γραφεία σας, να κάνετε μια σημαντική πολιτική εκδήλωση την 3η του Σεπτέμβρη. Η 3η του Σεπτέμβρη είναι μια ιστορική μέρα. Είναι η ιστορική μέρα που οι πρόγονοί μας πήραν το πρώτο σύνταγμά τους τότε από τον Βασιλιά Όθωνα, με την επανάσταση που κάνανε με τον στρατηγό Μακρυγιάννη. Η 3η του Σεπτέμβρη ανήκει σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες. Σαφέστατα και δεν ανήκει μόνο στο ΠΑΣΟΚ του 6% σήμερα. Ανήκει σε όλους μας. Όσοι αισθανόμαστε ότι ανήκουμε στον χώρο της δημοκρατικής παράταξης που ίδρυσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και που εκφράστηκε όντως μετά τη δεκαετία του 80 από το ΠΑΣΟΚ, έχουμε δικαίωμα σε εκείνη τη μέρα να εγκαινιάσουμε το γραφείο μας και πολύ περισσότερο να, ναι, δώσουμε τις προτάσεις μας τόσο επίκαιρες για την ουσιαστική αναθεώρηση του Συντάγματος. Η επιλογή όμως της συγκεκριμένης ημέρας δεν ήθελε να περάσει και κάποια μηνύματα στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Τσολακίδη? Εγώ νομίζω ότι ο πρόεδρός μας και η Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα θέλαμε να περάσουμε το μήνυμα της ενότητας του Δημοκρατικού Χώρου. Και σε αυτό το μήνυμα στείλαμε μια επιστολή πάρα πολύ ειλικρινή, ειλικρινέστατη, για συνεργασία για αυτά που απασχολούν τους πολίτες. Αυτοί που ανταποκρίθηκαν είναι αυτοί που μαζί μας, μαζί και εμείς, περνάμε τώρα το τεστ της πολιτικής ειλικρίνειας για την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί να υπάρξει επόμενη μέρα για την πατρίδα χωρίς το δημοκρατικό χώρο. Η σειρά Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσή Αυγή πρέπει να σπάσει. Και εμείς έχουμε υποχρέωση να δημιουργήσουμε τον τρίτο πόλο. Γι' αυτό εργαζόμαστε, προσπαθώντας να αφήσουμε πέρα αυτά που μας χωρίζουν στην άκρη και να δούμε αυτά που μπορούν να μας ενώσουν. Προκειμένου να είμαστε χρήσιμοι για τους συμπολίτες μας. Αυτός είναι ο στόχος, κανένας άλλος. Τώρα, κλείνοντας τη συζήτησή μας, αύριο υπάρχει μια επίσκεψη του Ανδρέα Λοβέρδου στον Εύρο. Ο πρόεδρος από το καλοκαίρι έχει σειρά επαφών και περιοδιών σε όλη την Ελλάδα. Επισκέπτεται νομούς της Ελλάδος και συνεργάζεται και συναντά παραγωγικούς φορείς και ακούει τα προβλήματά τους. Στα πλαίσια αυτών των περιοδιών θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στον Εύρο. Θα έχει συνάντηση με παραγωγικούς φορείς, το Εμπορικό Επιμελητήριο, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, το Σύλλογο Επαγγελματιών Εμπόρων και Βιοτεχνών Σουφλίου. Θα έχει μια εκδήλωση στην Οριστιάδο που θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς και θα επισκεφτεί βέβαια και την μεγάλη βιομηχανία της περιοχής, τη βιομηχανία της Ζάχαρης, στην Οριστιάδα. Είναι μια προσπάθεια του Προέδρου μας στην παρούσα φάση να, μέχρι τα Χριστούγεννα, να έχει επισκεφθεί όλη την Ελλάδα ως Πρόεδρος της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα και να έχει ακούσει από κοντά
όλους τους παραγωγικούς φορείς να ακούσει από κοντά τα προβλήματά τους, τις απόψεις και τις προτάσεις τους, βέβαια, έτσι, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν και προτάσεις, τις οποίες πρέπει να γίνουμε κοινωνοί και αποδέκτες εμείς. Στη Δράμα, πότε να σας περιμένουμε, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι θα συνοδεύετε κι εσείς. Στη Δράμα, η οποία είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του γραμματέα μας, του κυρίου Αϊδόνη, που ξέχασα να σας πω, μεγάλη παράληψή μου, ότι συνοδεύει τον πρόεδρο σε αυτή την περιοδία στον Εύρο. Πολύ σύντομα θα είμαστε και στη Δράμα, στην Καβάλα και στην Ξάνθη. Μάλιστα. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και τότε. Θα επισκεφτούμε όλη την περιφέρεια, βεβαίως. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο, κύριε Τσολακίδη. Όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.